Και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά σε οικογενειακό, προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, ό,τι το καλύτερο επιθυμεί ο καθένας μας. Μεγάλη μας χαρά που επιτέλους βρήκαμε την ευκαιρία μετά από την επιδημία και ό,τι άλλο είχε προκύψει τα προηγούμενα χρόνια να βρεθούμε σε μία τόσο ευχάριστη συνάντηση με αφορμή την κοπή της πίτας και να μπορέσουμε να συναντηθούμε και πάλι όλοι μαζί οι συγχωριανοί. Στον πατέρα μου είχε δοθεί η εξής οδηγία να μπορέσει να παρουσιάσει το βιβλίο ενός πολύ αξιόλογου συγχωριανού μας. Είναι ο Κύρκος ο Κωνσταντίνος, ο οποίος δυστυχώς δεν βρίσκεται μαζί μας, έχει αποδημήσεις κύριων και έχει ένα λαμπρό έργο πίσω του, διότι ήταν διδάσκαλος, ήταν φιλόλογος της γερμανικής φιλολογίας. Πάρα πολλά χρόνια είχε διδάξει σε σχολεία της Βορείου Ελλάδος, καθώς και του εξωτερικού, συγκεκριμένα στο Λίβανο και στη Γερμανία. Ο συγχωριανός μας είχε πάρα πολλές καλλιτεχνικές και λογοτεχνικές ανησυχίες, τις οποίες είχε αποτυπώσει σε ένα λαμπρό συγγραφικό έργο, καθώς επίσης και σε μεταφράσεις και σε ποιητικά έργα. Ο πατέρας μου λοιπόν είχε τη χαρά να έχει μία οδηγία από εκείνον πριν αποδημήσει, να δώσει κάποια βιβλία στο σύλλογό μας. Ένα από αυτά είναι η συλλογή Ασβεστόληθη, είναι ποίηση. Ένα βιβλίο με χαρά έχουμε παραδώσει στο Δέλτα Σίγμα και στον αξιόλογο και αξιότιμο πρόεδρό μας κύριο Μαντέλα για να υπάρχει στο αρχείο του συλλόγου μας και ένα βιβλίο θα το έχει προσφέρεται στον τυχερό από το φλουρί της Βασιλόπιτας. Όποιος τύχει το φλουρί λοιπόν θα πάρει και μία συλλογή από τον αξιότιμο αυτό συγχωριανό μας. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Θα ήθελα για λίγα λεπτά να ακούσουμε ένα ποίημα που είναι επαιδιακό, διότι η συλλογή έχει πάρα πολύ ωραία ποίηματα. Θα σας το διαβάσω. Πρόκειται για να έχετε ένα δείγμα, όλοι να έχουμε ένα δείγμα. Θα σας το διαβάσω. Αναφέρεται στην Αγία Λαύρα επί τη ευκαιρία της επικείμενης εθνικής εορτής, της 5ης Μαρτίου. Λοιπόν, Αγία Λαύρα, άστραψε με μιας ο ουρανός, η Αγία Λαύρα φλόγα γίνεται. Ξεσηκωμούρον φέα ο πόθος, ο λόγος για λευτεριά τρανός. Σημαίες ανεμίζουνε εμπρός, μορφές ηρώων στον εθέρα. Χαρά σε γειτονιές πιο πέρα, το δόριας βλέπει ο εχθρός. Όλοι οι δρόμοι να γεμίζουν της λευτεριάς στεφάνι ιερό. Οι φούρνοι πώς καπνίζουν, ας κοιτά της νίκης των χωρών. Θύρες ανοιχτές, στολίδια και στα παιδιά παιχνίδια. Αυλές ελεύθερα να ανθούν, αγάπη στόχο να θυμίζουν, ως βλέπει ο εχθρός. Ζωή με τη χαρά στα χείλη, φέρνει με τον καιρό πολλά και παλαιούς εχθρούς απλά κάνει να γίνονται και φίλοι. Για να έχουμε λοιπόν ένα δείγμα, ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχουμε όλοι μας ένα δείγμα του αξιόλογου αυτού συγχωριανού μας, και παραδίδω στον επόμενο.